Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Το πρωί στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Θα κυμανθεί από 5 μέχρι 22 βαθμούς στα βόρεια, από 7 μέχρι 24 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, από 10 μέχρι 21 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 23 βαθμούς. Αυτά και με τον καιρό. Και εδώ είμαστε. Να συνεχίσουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε ότι είχαμε τη νύχτα. Με τη Μαρίνα την Πεκιάρη, την καλημερίσουμε. Έχοντας υπόψη. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου Μαρίνα. Ότι σήμερα αρχίζει η λειτουργία ωραρίου. Ωραρίου, βεβαίως. Λοιπόν. Όπως και η καταβολή, είπαμε, δώρου στους δημοσίους. Μην ξεχνιόμαστε. Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Δώρο Πάσχα σήμερα. Τη, η άλλη το. Μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη. Θα τα πούμε και αυτά αργά σε λίγο. Έλα, να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα τη νύχτα, από ένα στοιχειρό έγκλημα που είχαμε στην Γλυφάδα, στην οδό Ψηλεωρίου του 21, όπου βρέθηκε μαχαιρωμένο ένα 60χρονο πρώην κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλού. Έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα. Οι αστυνομικοί στρέφονται στο χώρο τη εμπορία ναρκωτικών. Θεωρούν ότι υπήρξε κάποια δοσοληψία και ενδεχομένως οι δράστες των μαχαίρωσαν. Μάλιστα, ήταν και φίλος συγκρατούμενος του Αλκέτη Ριτζάη. Ο Ριτζάη, σε κάποια από τις άδειες τις πενθήμερες που είχε πάρει στο παρελθόν, είχε δηλώσει συγκεκριμένη διεύθυνση ως διεύθυνση κατοικίας. Αυτό το έγκλημα λοιπόν χθες το βράδυ στην Γλυφάδα. Και πάμε τώρα στην Ροδόπη, όπου στην αστυνομική διεύθυνση κρατείται και ανακρίνεται από χθες το βράδυ ένας μουσουλμάνος κτηνοτρόφος, ο οποίος φέρεται ότι εμπλέκεται στη δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στις σάπες της Ροδόπης. Το ζευγάρι. Βρέθηκαν νεκροί χθες το μεσημέρι από το γιο τους. Είχαν χτυπηθεί με τσεκούρι. Πριν από λίγες μέρες είχαν πουλήσει ένα κοπάδι που είχαν με ζώα. Φαίνεται λοιπόν ότι και οι δράστες γνώριζαν ότι είχαν χρήματα στο σπίτι. Μπήκαν παραβιάζοντας την κουζίνα, την πόρτα της κουζίνας. Μπήκαν λοιπόν μέσα και τους σκότωσαν και τους δύο, παίρνοντας τα χρήματα. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές ότι ήταν κάποιος ο οποίος γνώριζε ότι οι ηλικιωμένοι είχαν χρήματα στο σπίτι και γι' αυτό τους σκότωσαν. Λέγαμε και νωρίτερα για τις απεργίες στην Αγροτική Τράπεζα. Ξεκινούν λοιπόν από σήμερα 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες οι εργαζόμενοι στην Αγροτική. Μάλιστα, έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε 9 το πρωί στην Πανεπιστημίου, που βρίσκεται το κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής. Και θα συνεχίσουν, όπως λένε ήδη, και μέσα στην μεγάλη εβδομάδα. Διεκδικούν καλύτερους όρους για τη νέα τους συλλογική σύμβαση εργασίας. Και πάμε τώρα στα ευχάριστα. Δώρο Πάσχα. Μπράβο. Λοιπόν, από σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους. Μεγάλη Τετάρτη και στον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζει όμως σήμερα και το ωράριο το πασχαλινό για όσους θέλουν να ξοδέψουν, για όσους πάρουν δώρο και θέλουν να το ξοδέψουν. Πάνε να το ξοδέψουν κατευθείαν, λες. Κατευθείαν, βέβαια, γιατί. Όχι. Μην ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να κινείται το χρήμα, παιδιά. Εμένα αυτά μου έχει πει ο Βασίλης ο Ζήρας και τα τηρώ. Ό,τι πει ο Ζήρας. Ό,τι πει ο Ζήρας. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ναι. Μεγάλη Δευτέρα με Μεγάλη Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίξουν στη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μεγάλο Σάββατο θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τάψονες τελευταία στιγμή, ενώ την Δευτέρα του Πάσχα θα τα έχουμε ξοδέψει προφανώς όλα, δεν θα έχει μείνει τίποτα και είναι κλειστά τα καταστήματα. Δευτέρα γυρίζουμε σπίτι, πάει τελείως. Χωρίς μία στην τσέπη και τα λοιπά. Τα να κρατήσουμε κανένα 50 για βενζίνη. Ναι. Μόνο βάλτε στον τουλαπάκι το αυτοκίνητο να το έχει για βενζίνη αυτό. Ναι. Και για κανένα χαπάκι στα σίγουρα. Για του οδηγού. Ακριβώ. Άλλο. Τίποτα άλλο. Μόνο. Τι έπαθε σήμερα. Θα τα λέει έργο, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, άντε, καλή μέρα. Εντάξει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες τώρα. Ξεκινήσουμε με τα πρωινά φύλλα και την Αυγή. Μικροπολιτική με την ασφάλεια, γράφει. Μισό λεπτό να τα φέρουμε εδώ σε μια τάξη.
Μικροπολιτική με την ασφάλεια, γράφει η Αυγή. Πρόσθετα κατασταλτικά μέτρα, ακόμα και νέο νόμο για το άσυλο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, επιχειρώντας να διασκεδάσει την κυβερνητική ανασφάλεια χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ασφάλειας των πολιτών. Μάλιστα. Άλλα θέματα, στα πανεπιστήμια στον αέρα, οι βιβλιοθήκες υπομοιρία 380 συμβασιούχοι. Οι Έλληνες μαθητές πίνουν, αλλά δεν μεθούν, σου λέει. Αντέχουν. Αντέχουν, ναι. Έχει εδώ μια φωτογραφία από το θέμα που σας παρουσιάζαμε προχτές στο Μαλιακό, που έχει γεμίσει θάλασσα νεκρά ψάρια. Και ξεβράζονται στις ακτές. Τον Κωνσταντίνο, σαν καμένα γούρλα, τώρα θα περάσει. Πού θα δεις, εκεί θα δω. Αλλαγή σελίδας με στροφή στα αριστερά, αρχίζει η διάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δίκτυο γένους θηλυκού, γράφουν γυναίκες για την γυναική παρουσία εδώ στο διαδίκτυο. Κινηματογράφος. Για ανασφάλιστη εργασία, μάστιγα και στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε το Βήμα, παρακαλώ. Το Βήμα. Τι έχει σημαίνει. Τελειώσαν τα κλασικά εικονογραφημένα, τελειώσαν. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει άλλο τώρα. Ναι. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί το αγοράζει ένα ευρώ. Γιατί σου το φόρτωνε τα κλασικά, ήθελες δεν ήθελες. Εντάξει, ωραία ήταν. Κοίταξε να δεις, ωραίο είναι. Αλλά ο πελάτης δεν το θέλει, με το ζόρι. Πρέπει να τα πάρεις. Όχι. Τα κάνουμε τώρα. Σχεδιάζουν διπλές κάλπες, επαναφέρουν τις αυξήσεις των συντάξεων. Υπουργός Δικαιοσύνης υπενήχθηκε προώρες εκλογές τον Ιούνιο. Ενδείξει ότι η υπόθεση Παυλίδη αναγκάζει τον Μαξίμου να αλλάξει τακτική. Συζήτηση αρχηγών τώρα, σύγκρουση στη Βουλή για τον νόμο και την τάξη. Η κατάθεση, ο κ. Μανούς μιλάει για νονούς στις άγονες γραμμές. Πρόστιμα και τόκι στο κράτος κακοπληρωτή. Κοινοτική οδηγία επιβάλλει την πληρωμή των οφειλών του δημοσίου σε 30 μέρες. Αλλιώς σου λέει. Καλά. Τόκι. Να πληρώσει με τόκο. Ναι. Ναι, το κράτος, το ελληνικό. Έτσι λέει. Ναι. Κοινοτική οδηγία. Το ξέρω. Ο σεισμός στην Ιταλία τώρα κάνει μαύρο χιούμορ πάνω στα ερείπια. Για διακοπές σε κάμπι και ευκαιρία για ηλιοθεραπεία σε ξενοδοχεία με έξοδα του κράτους. Είπε. Να πάτε λες ακτές αδριατικής εκεί. Ξενοδοχεία. Μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές των γεωταχή. Προσπάθησε να θέρμανση της αγοράς αυτοκινήτων. Μέρκελ τι θέλει. Εδώ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα μαζικής απόσταση 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. 5 δις ευρώ κόστος. Ναι, εντάξει, η γερμανική οικονομία όμως έχουν παράγει. Οπότε... Δάνεια με κρατική εγγύηση ζητούν οι ξενοδόχοι τώρα για να αντιμετωπίσουν την κρίση στον τουρισμό που έρχεται, παιδιά, με σφοδρότητα πραγματικά να χτυπήσει τη μεγάλη μας βιομηχανία. Θρίλερ με πειρατεία σε δανέζικο πλοίο. Ή άλλο βίντεο που σοκάρει εδώ για αυτόν τον αστυνομικό που έσπρωξε έναν άντρα και μετά και από λίγο ο άνθρωπος πέθανε από καρδιακή προσβολή. Στη σύνοδο το G20 εκεί. Ναι. Γνατία, όπως είπαμε, έτοιμη το Μάιο. Αυτά. Και δεν θα ξαναπεράσουμε ποτέ από την Κατάρα. Τέρμα, Κατάρα, τέλος, παιδιά. Τέλος η Κατάρα. Θεσσαλία, Ήπειρος, ερχόμαστε πιο κοντά. Ναι. Έχει καμιά επαφή με Ήπειρο. Εγώ την αγαπάω την Ήπειρο πάρα πολύ. Ωραία. Αρέσει πολύ η Ήπειρος. Το οικονομικό της καθημερινής ψαλιδίζονται οι αυξήσεις στις συντάξεις. Το έχουν πάρα πολλές εφημερίδες σε αυτό το θέμα, όλες δηλαδή. Καθώς φαίνεται ότι μάλιστα. Αυτό το 300-500. Μικραίνει λιγάκι. Όχι, μικραίνει, εξαφανίζεται. Πώς το έγινε, δεν πάει, γιατί δεν πάει ως επίδομα, ναι. Πάρε 300, θα πάει ως αύξηση 2-3%. Ναι. Θα δούμε. Ναι, αλλά αυτή η αύξηση όμως θα μείνει. Ναι. Έτσι δεν είναι και θα ξεκινάς από καλύτερη βάση μετά. Δηλαδή ναι, και αυτό είναι και αυτό ένα θετικό. Είναι στη μέση. Ενώ το 300 θα σου έλεγε, παιδιά. 300 πήρες. Χ, ξεκινάμε από το μείον 300 του χρόνου. Αυτός το 2-3 μένει όμως. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι μικρότερη. Είναι μικρότερη, ναι, σαφώς. Τώρα προφανώς βλέπει ο Παπαθανασίου ότι τα πράγματα είναι πιο σκούρα. Τα έξοδα είναι πολλά. Τώρα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής υπάρχει μια μεγάλη φωτογραφία από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ισπανία. Όπου σχεδόν πλειοψηφεί η παρουσία των γυναικών. Βέβαια. Είναι μία, δύο, τρεις. Και νέες γυναίκες όπως βλέπεις. 5, 6, 7, 8, 9 είναι. Είναι τρεις εδώ στη σειρά. Είναι τρεις στη σειρά εδώ, τρεις από εδώ, έξι. Ναι. Και τρεις εδώ μπροστά, 9. 8, 9. Και οι άντρες είναι 2, 4, 5. Ο αρχηγός 6. 7, 8. Θα πατέρω. Μπορεί να είναι 9, 9. 9, 9. 9, 9 πρέπει να είναι παιδιά το Υπουργικό Συμβούλιο. Περίμενε. Για πρώτη φορά η γυναίκα να λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί ξεκίνησε. Ότι ναι. Έκανε αναδόμηση στον Υπουργό Οικονομίας. 16% αγγίζει ενεργεία. Παναγία μου. Πόσο? 16%. 59 χρονών η νέα Τσαρίνα εκεί, Έλενα Σαλγάδο. Και από ό,τι βλέπω, νέες γυναίκες. Αλλά και άλλες 50 γυναίκες, 45 εκεί μέσα είναι περίπου. Ναι. Κύριος Καραμαλής προανήγγειλε αλλαγή στο νόμο για το άσυλο από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, αν δεν γίνει σεβαστός ο ισχύον. 5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον τουρισμό φέτος. Η κίνηση θα μειωθεί κατά 20%. Ενδεχόμενες εγγύησεις δημοσίου για δάνεια στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Χωρίς νέα στοιχεία η κατάθεση του κ. Μανούση χθες στην Επιτροπή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας φαρμάκων μεταπολούσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου. Καλή δουλειά. Μάλιστα, τι άλλο. Εμπειρία κάναβης έχει 100% των μαθητών. Και λίγο λες, μου φαίνεται. Ναι. Ένταση μεταξύ Μολδαβίας και Ρουμανίας λόγω των διαδηλώσεων που έχουμε, γιατί είναι ρουμανόγλωση εκεί στη Μολδαβία. Για Σαββατοκύριακο σε γκάμπινγκ, αυτή η σαχλαμάρα που είπε ο Μπερλουσκόνη, τώρα υπάρχουν 300 νεκροί και κάνει αστεία. Πάμε για γκάμπινγκ.
Μάχες οπισθοφυλάκων, γράφει ο Σταύρος Ολιγερός. Και το κερά της Καλύμνου, αυτό το γνωστό διάσημο χάλκινο άγαλμα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Ωραία. Η εφημερίδα Νίκη μιλάει για τούνελ, σε τούνελο τουρισμό σήμερα.